αυτό το έγκλημα για το οποίο ευθύνονται διαχρονικά όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο, δεν πρέπει να παραγραφεί. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Χρειάζεται λαϊκή ενότητα, οργάνωση, λαϊκός αγώνας για να αποκατασταθούν όλοι οι πυρόπληκτοι, όσοι υπέστησαν ζημιές, για να δοθούν αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών, όλων των ζημιών, για να γίνουν εδώ και τώρα τα αντιπλημμυρικά έργα, για να μην θρυνήσουμε νέα θύματα από το φθινόπωρο που μπαίνει ήδη, και βεβαίως να αποκατασταθεί ο φυσικός πλούτος, το δάσος, οι δασικές εκτάσεις σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, το ΚΚΕ, ο λαός της Εύβοιας, όλος ο λαός της Ελλάδας η αλληλεγγύη, για να μην δείξουμε ξανά εμπιστοσύνη στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που λένε οι διάφοροι κρατούντες, τα οποία έρχονται να τα ξεχάσουν αμέσως μετά όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας και φύγει πιο μακριά το πρόβλημα. Εμείς θα είμαστε εδώ, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στους λαϊκούς αγώνες, μέσα στην τοπική διοίκηση, στους δήμους, στην περιφέρεια, για να διεκδικήσουμε αυτά που ανήκουν στο λαό. Για να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε, να τους ελέγχουμε καθημερινά, για να μπορέσει ο λαός να αποκατασταθεί από τις τεράστιες καταστροφές που του έχουν επιφέρει. Αυτός είναι ο αγώνας, αυτή είναι η προοπτική και βεβαίως το ΚΚΕ θα συνεχίσει ταυτόχρονα να προβάλλει την πρότασή του για μια λαϊκή διακυβέρνηση, πραγματική λαϊκή διακυβέρνηση, λαϊκή εξουσία που στο επίκεντρο θα έχει τον εργαζόμενο άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες. Ευχαριστώ.